Είμαστε από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Κεσαριανής. Ανταποκριθήκαμε και εμείς στο κάλεσμα των μαζικών φορέων της πόλης μας, επειδή ξεσπιτώνεται ένας συνάδελφος συνταξιούχος και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας και από την Κεσαριανή και από διάφορες περιοχές γύρω από την Κεσαριανή. Πραγματικά ένα ζήτημα που αφορά όλους τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τις γυναίκες, αφορά όλους γιατί ξεσπιτώνονται κάτοικοι της περιοχής μας. Έρχονται εταιρείες και παίρνουν τα σπίτια, έρχονται τα κουράκια και σπέρνουν τα σπίτια μας. Και μάλιστα πριν μερικούς μήνες το ίδιο είχε συμβεί και σε ένα συνάδελφό μας. Δεν θα αφήσουμε, το δηλώνουμε καθαρά, κανένα σπίτι να πέσει στα χέρια τραπεζίτη. Το σύνθημά μας θα γίνει πράξη. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να πάρει το σπίτι του συναδέλφου συνταξιούχου μας και κανένας άλλο στη γειτονιά μας και πέρα από τη γειτονιά μας. Είμαστε εδώ πέρα, τα αποκρινόμενοι στο κάλεσμα. Θα μείνουμε, θα παραμείνουμε εδώ πέρα και θα δηλώσουμε και τη συμμετοχή μας σε όσους πάνε να πάρουν τα σπίτια. Καλημέρα και πάλι, συνεχίζουμε τον αγώνα, είμαστε εδώ και παραμένουμε. Οι γυναίκες του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Κεσαριανής είμαστε σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε την λαϊκή κατοικία ως δικαίωμα. Είμαστε εδώ για να σπάσει η σιωπή και να μάθει η γειτονιά τι συμβαίνει. Είμαστε εδώ για να προειδοποιήσουμε να μην έρθουν γιατί θα μας βρουν μπροστά τους. Οι κυβερνήσεις προηγούμενες και τωρινές έχουν διαμορφώσει χέρι-χέρι το θεσμικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια που τσακίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά και ξεσπιτώνουν το λαό από την πρώτη κατοικία. Είναι ντροπή και έσχος από τη μία τα κοράκια και τα φάρτσα να καταγράφουν ρεκόρ κερδών και από την άλλη όλοι εμείς να ζούμε στο πετσί μας την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, να μετράμε νεκρούς από τους πυρκαγιές, να ξεσπιτωνόμαστε για τα κέρδη τους. Είναι ντροπή και έσχος σε ένα πουλημένο παιχνίδι να πληστηριάζεται το σπίτι του κύριου Άγγελου για ένα ευρώ παραπάνω από την αντικειμενική του αξία. Όλοι εμείς θα γίνουμε ασπίδα προστασίας για το σπίτι του γείτονά μας σήμερα, πιθανά για το δικό μας αύριο. Έχουμε τη δύναμη να προστατεύσουμε τις ζωές μας και τα σπίτια μας με την οργάνωση και την αλληλεγγύη μας. Ο κύριος Άγγελος δούλεψε μια ολόκληρη ζωή για να μπορέσει να φροντίσει την οικογένειά του. Δεν έχει καμία ευθύνη που δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα την περίοδο της καπιταλιστικής και οικονομικής κρίσης και να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις έχει δημιουργήσει. Η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, η ακρίβεια που τσαχίζει τα λαϊκά νοικοκυριά, έχει οδηγήσει σε δεινή οικονομική κατάσταση, καταχρεωμένος από την απειλή των κατασχέσεων. Βλέπουμε καθημερινά να σφίγγει θηλιά στο λαιμό του λαού από τα χρέη. Χρέη που δεν δημιούργησε ο ίδιος ο λαός, αλλά τα φορτώσανε με τις πολιτικές τους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι ήθελαν να πληρώσουν, αλλά η κατάσταση δεν τους το επιτρέπει. Αυτή την αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τις εκμεταλλεύονται στο έπακρο, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο σφυρί χιλιάδες κατοικίες καθημερινά. Πετάνε στους νόμους όλων των κυβερνήσεων που ανάμεσα στη χρεοκοπία των τραπεζών και τη χρεοκοπία του λαού επιλέγουν το δεύτερο. Ενισχύουν τις τράπεζες και τσακίζουν τον λαό. Οι τράπεζες στηρίχτηκαν με τα χρήματα του κυρίου Άγγελου, όπως και με τα χρήματα ολονών μας, μπούκωσαν από κονδύλια και επιδοτήσεις. Όχι για τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά για να εξασφαλίσουν χρήματα στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αφού με νόμους τσάκισαν το ιδιογονιακό εισόδημα, τους μισθούς και τις συντάξεις, τώρα βρισκόμαστε και κατηγορούμενοι για λάθος διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού και ατομική ευθύνη. Η περίπτωση του κυρίου Άγγελου είναι μια μόνο από τις 700.000 που απαιτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και απελευθέρωσε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή του ηλεκτρικού πληστηριασμού που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο κύριος Άγγελος κινδυνεύει να ξεσπιτωθεί γιατί έτσι κερδίζουν τα επενδυτικά κοράκια. Είμαστε εδώ για να μην το επιτρέψουμε, όπως θα είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε κάτοικο που θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Το σπίτι του είναι και σπίτι μας. Δεν θα αφήσουμε κανείς να το πάρει. Τίποτα δεν περιμένουμε από άλλους, τίποτα δεν παρακαλάμε από κανέναν. Διεκδικούμε το αυτονόητο. Το δικαίωμα στη ζωή, δημιουργούμε ασπίδα προστασίας της λαϊκής κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Εμπρός λαέ, ξεσκωμός στα χέρια του λαού το βιός.